Πάμε στο δίλημα της Ιωάννας. Είναι λίγο ιδιαίτερο το δίλημα. Πάμε να το δούμε και να το σχολιάσουμε. Παρακαλώ. Με λένε Ιωάννα και το τελευταίο διάστημα αντιμετωπίζω μια πολύ περίεργη κατάσταση. Ερωτεύτηκα τον εξαγχιστίας αδελφό της ξαδέρφης μου. Πάνω που ξεκίνησα να βγαίνω μαζί του και να κάνουμε πιο πολύ παρέα, ανακάλυψα ότι τα έχει κρυφά με την ξαδέλφη μου πίσω από την πλάτη όλων μας. Βρίσκομαι σε δίλημα. Δεν ξέρω τι να κάνω. Να τους αφήσω να συνεχίσουν και να κοροϊδεύουν τους γονείς τους ή να το πω στη θεία μου για να τους χωρίσω ώστε να μπορέσω να τον διεκδικήσω. Βασιλική, τι έγινε? Έλα ρε μάνα. Πάω να κάνω κάτι ψώνια. Κολλημένη στο τηλέφωνο, θα μείνεις, πότε θα πας σχολή? Στο καλό. Τι στο καλό, κοριτσάκι μου, με τη σχολή σου τι θα γίνει, λέω? Δεν ξέρω ρε μάνα, άσε με τώρα, δεν έχω όρεξη. Έχεις αφήσει τα πτυχία σου, χρωστάς μαθήματα, τα πτυχία τα ξενόγλωσσα, τι θα γίνει, καμάρι μου? Εντάξει ρε μάνα, θα τα κανονίσω όλα, μην αγχώνεσαι. Το εντάξει πώς μεταφράζεται, τουλάχιστον σήκω να πάμε να με βοηθήσεις. Βαριέμαι. Βαριέσαι και με έχετε καταντήσει δούλα εδώ μέσα, έτσι? Έλα, σήκω, μάνα, μπορεί να πάω στη σχολή πιο μετά, θα δω. Το μπορεί, έχει διαφορά, λοιπόν. Πάω να ψωνίσω, δεν θα αργήσω. Μη σε βρω πάλι εδώ παρακολλημένη. Καλά, καλά, ναι. Στο καλό. Ναι. Τι κάνεις, μωράκι μου? Αδερφούλα μου. Έλα, ξεκόλα, θα ξεράσω. Έλα, σε πειράσω. Τι κάνεις? Είμαστε μόνοι. Ναι, μόνοι. Τι έγινε, βρε ξαδέλφη, όλη την ώρα στο κινητό? Πες μου κανένα νέο, πώς πάνε τα μαθήματα? Χάλια πάνε, εσύ. Χάλια. Τι είναι εσύ? Γιατί δεν έχω περάσει σχεδόν κανένα μάθημα τώρα στην εξεταστική. Σοβαρά. Ναι, αλλά μην το πεις τη μάνα μου αυτό. Απλά κοίτα να τελειώσει τη σχολή, είναι το μέλλον σου. Δεν μου αρέσει καθόλου, τη βαριέμαι αφόρητα. Εγώ θέλω να γίνω βιζογράφος. Πα, καλά, τώρα δεν σ' αρέσει, γιατί μετά θα σου προσφέρει αυτή η δουλειά. Κάντο για χόμπι τη ζωγραφική. Δεν μου αρέσει. Τι να σου πω. Τίγνα. Καλημέρα. Για. Τι λέει? Τι κάνεις? Καλά, καλά, εσείς? Καλά, εδώ. Καλά. Τι έπαθες? Ρε εσύ, τι μόρα έχει γίνει ο γιος του καπετάνιου? Μου κάνεις πλάκα τώρα. Τι σου κάνω πλάκα? Ας τον είχα εγώ όλη μέρα στα πόδια μου. Έπαιτσι και κόκαλο θα τον είχα αφήσει. Να σου πω, είσαι με τα καλά σου, μωρέ. Είμαστε σαν αδέρφια. Έχουν παντρευτεί οι γονείς μας. Καλά, εντάξει, δεν είστε πραγματικά αδέρφια, ξαχνιστίας είστε, αλλά δεν το λέω για σένα, κοριτσάκι μου, για μένα το λέω. Είναι πέδαρος. Αχ, άναψα τώρα. Δεν πάμε καλά, πέρα. Τι έγινε, Άγγελε? Μπα, τώρα ντύθηκες. Τι έπαθες, βρε, γιατί κάνεις έτσι? Τι έπαθα? Τι δουλειά έχεις να εμφανιστείς γυμνός στην ξαδέλφη μου μπροστά? Καλά, για πες μου. Δεν εμφανίστηκα για τσίτσιδος. Τσίτσιδος ήσουν να με δουλεύεις? Αφόρησα το παντελόνι μου. Άγγελε, μην πες με τα νεύρα μου τώρα, αλήθεια. Τι έγινε, ζηλεύουμε? Αϊ, παράτα μας, μωρέ, που ζηλεύουμε κιόλας. Ζηλεύουμε λίγο, έτσι. Άσε με τώρα. Πρέπει να ψιλογούσταρε, ξάδερφη. Χριστέ μου, τι βλακίες λες την τώρα. Έκοψα εγώ. Λες αηδίες αυτή τη στιγμή. Μην ζηλεύεις, αφού ξέρεις ότι μαζί σου είμαι. Να. Εντάξει. Άσε μου.
Ναι, αυτοί οι δύο δεν έχουν συγγενική σχέση. Όχι. Γιατί είναι παντρεμένοι απλά οι γονείς τους, αλλά και πάλι αυτό που βλέπω δεν μου αρέσει. Δηλαδή, σε κανέναν. Είναι πολύ. Δεν ξέρω, κυρία Μάρα μου, τι λέτε εσείς, δεν τα ακούς ποτέ. Τι είναι αυτό που σας εννοώ. Εγώ, όσο ήμουνα στο νοσοκομείο και δούλευα στα ερευνητικά τμήματα, είχα κάνει μια έρευνα για την ενδογαμία. Ενδογαμία λέγεται όταν δύο άνθρωποι παντρεύονται που έχουν κοινά αίματα. Η οποία βέβαια υπάρχει σε περιοχές Ελλάδας, στοιχείο ας πούμε, επειδή θέλουν να κρατήσουν τα λεφτά στις βάρκες και τα καράβια και να μην πάνε πια έξω, παντρευόντουσαν τα ξαδέλφια. Ναι. Και είχε πάρα πολλά εδώ θέματα. Εδώ δεν έχει καμία σχέση αυτό. Συγγένεια αίματος. Εδώ δεν έχουν καμία συγγένεια. Απλά οι γονείς έχουν παντρευτεί. Ναι. Δεν έχει τίποτα ενοχλητικό. Είναι δύσκολο στη διαχείριση, Μάρα μου, όμως αυτό το πράγμα τώρα, μέσα στο από ίδιο σπίτι. Από μένα και την ανθρωπολογία είναι ελεύθεροι να κάνουν ό,τι θέλουν. Ναι, μάλιστα, πάμε να δούμε τη συνέχεια, γιατί βλέπουμε ότι δεν παραδέχεται στην ξαδέλφη της τη σχέση που έχουν και αφήνει την ξαδέλφη της έτσι να... Πετσί και κόκαλο θα τον είχε αφήσει. Να φαντάζεται, παρακαλώ. Μάζεψα από ποιος, Αγγίλη, να καθίσω. Ναι, καημένη, είσαι κουρασμένος από το μεροκάματο. Τι βλέπεις, κλείστε να μιλήσουμε. Τι θες τώρα, μωρέ. Τι θα γίνει με σένα, δεν θα πας να βρεις καμιά δουλειά. Τίποτα δεν κάνεις όλη μέρα. Και τι θες να κάνω. Να πας να δουλέψεις. Δουλεύει ο πατέρας μου για μένα, για όλους. Ο πατέρας θαλασσοπνίγεται και εσύ δεν κάνεις τίποτα. Μια ζωή θα θαλασσοπνίγεται ο πατέρας να δουλεύει για σένα. Και για όλους μας. Εγώ προσφέρω. Και προσφέρω και για σένα. Λοιπόν, okay, καταλαβαίνω τις ανησυχίες σου, απλά επειδή δεν είσαι και μάνα μου ακριβώς, άσε τον μπαμπά μου να μου κάνει κήρυγμα. Για να με έχει εμπιστευτεί ο πατέρας σου και να είσαι εδώ πέρα, σημαίνει ότι κάτι αξίζω. Λοιπόν, ανέλαβε τις ευθύνες σου, τελείωνε. Είσαι πολύ μεγάλος πια για να κάθεσαι. Δεν θα πω κάτι άλλο, αλήθεια, δεν χρειάζεται να τσακωθούμε πρωί-πρωί. Θέλω να συνεχίσω αυτό το έργο μου. Λοιπόν, αυτό το σπίτι είναι και δικό μου, κανονίστε τι θα γίνει. Λοιπόν, μπορείς να αφήσεις λίγο την πασχέτσα και να μου δώσεις λίγο σημασία. Ποια πασχέτσα, ρε σε άγγελε, είπα να διαβάσω λίγο. Ναι, σε ξέρω. Καλά. Σε ρωτάω και δεν μου απαντάς. Πριν δεν με υποστήριξες καθόλου η μάνα σου. Ήσουν ναι. Μπροστά μας έβλεπες και δεν μην είπες, δεν έβγαλες άχνα, λες και ίσως στον κόσμο σου. Ναι, πώς να σε υποστηρίξω, θα καταλάβαινε ότι κάτι τρέχει ανάμεσά μας. Αν μιλούσα και το ξέρεις. Ρε κορίτσι μου, είμαστε δύο μήνες μαζί. Ναι, όχι. Κάποια στιγμή δεν πρέπει να τα αποκαλύψουμε. Είσαι με τα καλά σου. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Δεν θα το μάθουν ποτέ. Και τι θα κάνουμε δηλαδή, έτσι θα την κρατήσουμε μια ζωή τη σχέση κρυφή. Εννοείται. Θα γίνει χαμός αν το μάθουν. Τότε νομίζω ότι αυτή η σχέση δεν έχει μέλλον. Θα τα αφήσουμε τότε καλύτερα. Δεν ξέρω αν έχει μέλλον. Ωραία, το ξέρω εγώ ότι δεν έχει μέλλον. Πού πας. Πες μου, βρε θεία μου, πώς περνάς εδώ μόνη σου και ο Κυρτάκης λείπει τόσο καιρό μακριά. Κοίταξε, το ήξερα όταν τον πήρα. Είναι δύσκολη δουλειά του ναυτικού, γιατί ήταν και ο πατέρας μου ναυτικός. Εσύ, θεία μου, πώς είσαι, τα βγάζεις πέρα εδώ πέρα. Κοίταξε, αγωνίζομαι, εντάξει. Μας έχει βοηθήσει πολύ η τεχνολογία, έχουμε διαφορετική επικοινωνία πια. Είναι και το δικό του επάγγελμα δύσκολο. Και φαντάζομαι στέλνει χρήματα, Είναι άψογος. Μπράβο, ρε θεία μου. Πάρα πολύ ωραίος άνθρωπος. Φαίνεται πολύ καλά και σε μένα και στην κόρη μου. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εύχομαι να γυρίσει σύντομα. Hey! Έλα εδώ εσύ. Δεν μας χαιρετάς πια. Μα τόσο παρατήρητη σου περνάω. Άγγελε. Δεν μας χαιρετάει η θεία, ιδέες. Καλά, μα δεν χαιρετάει εμένα. Ξαδέρφη, μην παραπονιέσαι. Απλά έχω κι εγώ τα δικά μου. Όχι και ξαδέρφη. Δεν είμαι ξαδέρφη σου, ούτε μπορώ να γίνω. Έτσι είναι. Έχω κι εγώ την κούρασή μου. Από το καθισιό, μάλλον. Έλα, βρε θεία. Γιατί το λες αυτό. Το παιδί είναι νέο, όμορφο. Φαντάζομαι πόσες γυναίκες πέφτουν στα πόδια του. Ξέρεις τι δύσκολο σήμερα είναι να σε κυνηγάνε γυναίκες από πίσω. Και εσύ να τρέχεις. Κάπως έτσι νομίζω ότι είναι και ο Άγγελος. πώς να το κάνουμε. Είσαι ζένου πρεμιέ. Τι έγινε. Καλώ τη Βασιλική. Έχουμε εδώ τα λέμε, ναι. Κοίτα, γενικά δεν είμαι τέτοιος τύπος. Και τι τύπος είσαι. Γενικά με κυνηγούν, ναι. Ναι. Αρκετές. Αλήθεια, δεν το πιστεύω. Αλλά αν θες να μάθεις τι πως είμαι, μπορούμε αν θες να βγούμε μια μέρα. Αλήθεια το λες τώρα, το εννοείς. Αμέ.
Να σου πω. Ωραία λοιπόν, σε προκαλώ αύριο στις 8 να περάσεις να με πάρεις. Το μεγάλη μου χαρά. Για να σε δω. Θα το πούμε λοιπόν. Τι έγινε η Ιωάννα? Θες να σαλπάρεις με το γιο του καπετάνιου, τι βλέπω. Βρίσκει θεία. Έχει αλλάξει τόσο πολύ. Έχει γίνει τόπαξη στη Βασιλική μας. Τι έγινε, Βασιλική? Της λέω τι κούκλος είναι αυτός. Το θέλω, ρε θεία. Στο χέρι σου είναι τα υπόλοιπα. Κανόνισε. Και να μου πεις πως ήταν το ταξίδι. Αύριο που θα βγούμε, θα δω. Καλά, ρε, δεν τρέπεσαι. Δεν τράπε και θα την πέσει την ξαδέρφη μου. Γιατί να τράπω, δεν κατάλαβα. Και δεν μπροστά στα μάτια μου κιόλας. Είσαι γελίος. Σε μισώ. Κατάλαβες, σε μισώ. Άκουσε να δεις λίγο. Εμείς οι δύο έχουμε χωρίσει. Και ξέρεις γιατί έχουμε χωρίσει? Γιατί αυτή η σχέση δεν είχε μέλλον. Ενώ με την ξαδέρφη σου η σχέση μας θα έχει μέλλον. Δεν θα χρειάζεται να κρυβόμαστε. Τι να σου πω, ρε. Δεν τρέπεσαι. Δεν έχει τσίπα πάνω σου. Σταμάτα. Ναι, γίνονται όλα λάθος πάντως, νομίζω. Υπάρχει πάθος στο ζευγάρι και ήρθε η ώρα να πάρει την εκδίκησή του. Γιατί αυτός τίμια της είπε να το αποκαλύψουν. Ό,τι και να συνέβαινε, αυτός είπε να το αποκαλύψουν. Δεν ήθελε, πήγε στην επιλογή της ξαδέρφης. Θυμάστε την ταινία Λάμπρος Κωνσταντάρας, Μέρι Αρώνη. Αυτή, την είχε στο Όπεν, αν δεν κάνω λάθος, την προηγούμενη εβδομάδα. Που τα παιδιά τους ερωτεύτηκαν. Έτσι. Μικρή μεγάλη ενδράση ήταν αυτό. Δεν θυμάμαι πώς λέγονταν, αλλά την παρακολουθούσα. Είναι η αντίστοιχη ιστορία, δηλαδή. Έτσι. Ουσιαστικά είχαν, και φοβόντουσαν να τα αποκαλύψουν στους γονείς. Αν δεν κάνω λάθος, τα αποκαλύπτουν και τελικά τέλος καλό, όλα καλά. Όλοι παντρεμένοι. Αλλά εκείνος τώρα το χειρίζεται λίγο λάθος, γιατί πάει και την πέφτει στην ξαδέλφη. Ναι, αλλά την άλλη ξαδέλφη είπε θα τον κάνει πετσί και κόκαλο. Τη αρέσει πολύ. Δηλαδή εκεί μπορεί να είναι το μέλλον του, δεν το ξέρουμε. Μέσα από tvopen.gr κάθετος vote ψηφίζεται τι να κάνει η ξαδέλφη, η Ιωάννα ουσιαστικά. Διότι θα μάθει για τη σχέση τους και δεν ξέρει τι να κάνει. Να το πει στη θεία της ή να μην το πει. Αυτό είναι το δίλημα της Ιωάννας και σε αυτό θα ψηφίσετε μέσα από το tvopen.gr. Πάμε να δούμε και τη συνέχεια. Λες Ιωάννα μου να σε ρωτήσω κάτι. Τι? Καταρχήν είσαι καλά, γιατί δεν σε βλέπω καλά τον τελευταίο καιρό. Καλά είμαι, τα μαθήματα σκέφτομαι. Άντε πάλι αυτή η σχολή. Στρώσου διάβασε, βρε παιδί μου. Δεν μπορώ, ξέρεις. Να σου πω, άλλο με απασχολεί εμένα. Ο Άγγελος σου είχε πει κάτι για μένα. Σε ρώτησε τι κάνω. Σε ψάρεψε καθόλου να δει αν είμαι με κάποιον. Τι να μου πει ο Άγγελος. Δεν ασχολούμαι με τον Άγγελο. Δεν ξέρω, δεν λέτε τίποτα, γιατί τον τελευταίο καιρό έχει απομακρυνθεί ρε εσύ. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται. Τέλος πάντων, να σου πω, έχεις κανένα γνωστό στο χώρο της ζωγραφικής? Ρησιά, στη ζωγραφική τώρα, εδώ σου μιλάω για σημαντικά θέματα. Εμένα αυτό με απασχολεί όμως τώρα ρε εσύ. Ναι, αλλά βοήθησέ με, έχει καιρό να μου αρέσει κάποιος τόσο πολύ. Τον θέλω τον Άγγελο. Ιωάννα μου, δεν μπορώ να ασχολούμαι με αυτό τώρα. Κάνε κάτι ρε, εσύ, σε παρακαλώ, ψάρεψε τον. Μήπως υπάρχει κάποια άλλη κοπέλα. Σε παρακαλώ, μπορείς να τον ρωτήσεις με τρόπο, να μην καταλάβει. Δεν έχω δουλειά να τον ρωτήσω, νομίζω. Ξέρεις τι έγινε, την τελευταία φορά που βγήκαμε. Δεν ξέρω ρε παιδί μου, από εκεί και μετά... και περάσαμε τόσο όμορφα. Ναι, για πες, πώς περάσατε, τι κάνατε? Αχ, λοιπόν, πήγαμε στο Λούνα Πάρκ. Ήτανε τέλεια. Μετά πήγαμε, χορέψαμε. Ναι. Χορεύει, εν τω μεταξύ χορεύει φανταστικά τα Latin. Φανταστικά. Και μετά πήγαμε και για ποτάκι. Ωραία. Και να... μου έδωσε και ένα φιλί. Α, σε φίλησε. Ναι, και φιλάει τέλεια. Απλά μου είπε ότι να του δώσω λίγο χρόνο γιατί έχει βγει μόλις τώρα από μία σχέση. Μάλιστα. Ξέρεις εσύ ποια είναι αυτή, μήπως ξανασμίξαν? Δεν έχω ιδέα ρε εσύ Ιωάννα, μην με ρωτάς σε παρακαλώ πολύ. Δεν ασχολούμαι, σου είπα, με τον Άγγελο. Βοήθησε με, άμα ήσουν εσύ στη θέση μου θα σε βοήθαγα πάρα πολύ. Σε παρακαλώ, με ενδιαφέρει αυτό το άτομο πάρα πολύ. Έλα, έλα ρε ξαδελφούλα μου. Καλά, καλά θα μάθεις. Θα το προσπαθήσω. Θα μάθεις, έλα πες μου, θα μάθεις. Θα προσπαθήσω, σου είπα. Είσαι η καλύτερη ξαδέλφη. Είναι πάνω ο Άγγελος.
Μπα, σαν πάραμε. Θέλω να του κάνω έκπληξη. Ταξιδάκι με το γιο του καπετάνιου. Και πες μου πώς πήγες στο ραντεβού. Πολύ ωραία. Ξεκινήσαμε. Λύσαμε κάπου ή ακόμα είναι στο κοινό. Όχι, όχι, είναι στο ψήσιμο. Αλλά τον έχω χάσει λίγο και θέλω να του κάνω έκπληξη. Λοιπόν, επειδή η Βασιλική είναι στο μπάνιο και ετοιμάζεται για τη σχολή τη, πάρε τα κλειδιά να μπει. Α, τέλεια. Αυτό κοιμάται. Θα το ξυπνήσουμε να μπει. Τα υπόλοιπα δικά σου. Γεια σου, αγάπη μου, καλή συνέχεια. Να σου το πω να τελειώσω κάτι λογαριασμού και θα έρθω. Εντάξει, αμού. Μωρό μου, θέλεις και τιμό ή μόνο καφέ? Μόνο καφέ, αγάπη. Ωραία. Ιωάννα, τι κάνεις εσύ εδώ? Εγώ τι κάνω εδώ? Ποιος είναι το μωρό σου, Βασιλική? Ποιος θέλει καφεδάκι και χυμούρι? Πόση ώρα είσαι? Ποιος είναι εκεί μέσα? Τι άκουσες? Τι άκουσα, ε? Άγγελε! Με κοροϊδεύεις, ε! Με κοροϊδεύεις! Άκουσε με. Την ακούσω, ρε, που σου άνοιξα την καρδιά μου. Που πρώτη φορά μ' αρέσει ένας τόσο πολύ και δεν μου είπες την αλήθεια. Γιατί? Ηρέμησε, εντάξει. Τι να ηρεμήσω, μωρέ, κι εσύ? Είμαστε μαζί, ναι, αγαπιόμαστε. Τι να κάνω, σε αγαπιόσαστε. Θα ξεράσω αλήθεια με αυτά που ακούω. Δεν τρέπεστε. Σε παρακαλώ, μην πεις τίποτα στη μάνα μου. Σε παρακαλώ. Βρίσκομαι σε δίλημα. Δεν ξέρω τι να κάνω. Να τους αφήσω να συνεχίσουν να κοροϊδεύουν τους γονείς τους ή να τα πω όλα στη θεία μου για να χωρίσουν και να διεκδικήσω τον Άγγελο. Δεν θα το έλεγα. Κακό. Ναι, η σχέση έχει καεί, η σχέση της ναι. Δαλέκου κάει και... Και οι δύο καμένες και, είναι. Και αν η θεία έχει και καμιά καρδιά, καλύτερα να μην της πει τίποτα. Το 65% πάντως ψηφίζει να το πει και είναι μεγάλο ποσοστό. Και μόνο το 35% ψήφισε. Για το χαβάλε. Όχι, δεν τους αρέσει αυτή η μπορεί σχέση. Μπορεί και να μην τους αρέσει αυτή η σχέση, ακριβώς. Και εγώ έτσι που είμαι λίγο συντηρητική, και εμένα δεν μου αρέσει αυτή η σχέση. Ξέρω ότι δεν έχουν καμία συγγένεια αίματος, αλλά κάπως δεν μου ναι, κάθεται είναι καλά. Είναι καλύτερα να μην χώνεις τη μύτη σου στις δουλειές των άλλων. Ίσως. Πάμε να δούμε λοιπόν τι γίνεται όταν τελικά τα λέει όλα. Πώς μου το κάνατε αυτό, ειδικά εσύ? Να σου πω κάτι. Σε συχαίνω με Βασιλική. Και θα δεις τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Σαν αντάλλαγμα θα πάρεις τη σιωπή μου. Σε παρακαλώ, μην μιλήσεις, μην της πεις τίποτα. Σε παρακαλώ. Αυτό θα το δούμε. Εσύ μην μιλάς, μην πεις τίποτα. Τι πάει κουδούνι. Δεν σαν μανούλα σου. Έλα, τι έγινε, Ιωάννα. Έλα, θεία, πέρασε να ακούσεις τα νέα. Τι έγινε. Τι έγινε. Η κορούλα σου τα έχει με το γιο του αντρούλη σου, του καπετάνιου. Με κοροϊδεύουν μέσα στα μάτια. Τι λες, Ιωάννα? Αυτό που άκουσες. Τώρα βρείτε τα μόνοι σας. Σας συγχαίρω με όλους. Φεύγω, θεία, δεν θα με ξαναδείτε.